Η χώρα και οι πολίτες χρειάζονται καθαρούς ορίζοντες. Οι εθνικές εκλογές θα γίνουν την Κυριακή 21 Μαΐου. Και αν χρειαστεί δεύτερη αναμέτρηση, ώστε να ακυρωθεί η περιπέτεια της απλής αναλογικής, αυτή θα πραγματοποιηθεί το αργότερο μέχρι τις αρχές Ιουλίου. Με αυτά τα λόγια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε στο Υπουργικό Συμβούλιο την ημερομηνία των εκλογών με την πρώτη κάλπη να στείνεται στις 21 Μαΐου. Δεν παρέλειψε μάλιστα να στραφεί για μία ακόμα φορά σε βάρος της απλής αναλογικής, θέτοντας το δίλημα αυτοδυναμία ή ακυβερνησία. Και παράλληλα, έχουμε ένα συνεχές χρέος να αποκαλύπτουμε την παγίδα ακυβερνησίας της απλής αναλογικής, εξηγώντας ότι η πρώτη κάλπη θα κρίνει ποιος θα κυβερνήσει, ενώ η δεύτερη κάλπη θα κρίνει πώς θα κυβερνήσει. Και τονίζοντας ότι σε έναν εξαιρετικά ασταθή κόσμο η χώρα χρειάζεται σταθερή ηγεσία, γι' αυτό και οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν ποιον ψηφίζουν για πρωθυπουργό. Συνεπώς, αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία σημαίνει ισχυρή Ελλάδα. Από τη Βιωτία, ο Αλέξης Τσίπρας προέβλεψε ότι δεν θα χρειαστεί να στηθεί δεύτερη κάλπη, καθώς από την πρώτη αναμέτρηση ο λαός θα πει ναι σε μια κυβέρνηση προοδευτικής συνεργασίας. Λίγες εβδομάδες υπομονής έμειναν και η μεγάλη αλλαγή που έχει ανάγκη ο τόπος έρχεται. Στις 21 του Μάη οι πολίτες θα επιστρέψουν το λογαριασμό που δεν βγαίνει στην κάλπη. Και την επόμενη κιόλας μέρα, χωρίς δεύτερες εκλογές και περιπέτειες, μια προοδευτική κυβέρνηση συνεργασίας θα αναλάβει το δύσκολο έργο της αναγέννησης της πατρίδας μας. Ετοιμάζεται να συγκυβερνήσει με εκείνους που ασχολούνται αποκλειστικά με μικροπολιτικά και μικροκομματικά παιχνίδια. Με εκείνους που δεν τολμούν να πουν στο λαό ποιον θέλουν για πρωθυπουργό της χώρας. Με εκείνους που περηφανεύονται για την πολιτική κληρονομιά του κρατισμού και της αναξιοκρατίας. Και στη συγκυβέρνηση που οραματίζονται και απεργάζονται, την ολοκληρώνει με αυτούς που μόλις προχθές πρότειναν την ανατίναξη ολόκληρου του τραπεζικού συστήματος. Ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγή είδε βιασύνη στα λεγόμενα του Πρωθυπουργού να μιλήσει και για δεύτερες κάλπες. Σήμερα ανακοίνωσε το τέλος της αποτυχημένης διακυβέρνησής του. Επιχείρησε μάλιστα να προσδιορίσει ημερολογιακά και τις δεύτερες εκλογές, περιφρονώντας την έκφραση της βούλης του ελληνικού λαού, αλλά και το ίδιο το Σύνταγμα. Γι' αυτό λοιπόν σας καλώ την 21η Μαΐου να πάρουμε μαζί απόφαση αλλαγής. Στις σημερινές ανακοινώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη αντέδρασαν και οι αρχηγοί των υπόλοιπων κομμάτων της αντιπολίτευσης. Η ανακοίνωση της ημερομηνίας των εκλογών από τον κύριο Μητσοτάκη συνοδεύτηκε από το γνωστό εκβιαστικό δίλημα περί ακυβερνησίας ή σταθερότητας. Να απορρίψουν τα κάλπικα διλήμματα που θα δυναμώνουν, αλλά και θα μεταλλάσσονται όσο πλησιάζουν οι κάλπες. Να προσέλθουν στις εκλογές με ένα και μόνο κριτήριο. Κανένας από τους δύο και τους πρόθυμους συγκυβερνήτες τους. Αυτό που ζητάει ο Έλληνας Πρωθυπουργός είναι αυτοδυναμία για τη Νέα Δημοκρατία και πρωθυπουργία για τον ίδιο. Άρα δεν τον ενδιαφέρει το καλό των Ελλήνων, αλλά η δική του καρέκλα. Σκοπεύει να κάνει τις δεύτερες εκλογές μέσα στον Ιούλιο, όταν οι νέοι μας και οι νέες μας, οι εργαζόμενοι, εποχιακοί, δεν θα μπορούν να ψηφίσουν.